Στην περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποστήριξε στον Α πως οι αναφορές Κασελάκη σε καθαρά χέρια και αδιαμεσολάβητη σχέση έδωσαν χώρο στη συζήτηση για τη δημοσιοποίηση της περιουσιακής του κατάστασης. Δεν νομίζω ότι θα επανερχόταν αυτή η συζήτηση με τόσο ένταση, αν δεν μας έλεγε ο κ. Κασελάκης ότι αυτός είναι ο μόνος έντιμος. Ότι έχει καθαρά χέρια, ότι έχει αδιαμεσολάβητη σχέση, υπονοώντας ότι όλοι οι άλλοι. Αυτοί μπορεί να έχουν και τη φωλιά του λερωμένη. Άκουσα ότι σήμερα θα. Βέβαια, το πώς θα καταθέσει κάποιος πόθεν έσχες, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι είναι μια βαριά διαδικασία. Αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Γίνεται γραπτό στη Βουλή μέσα από μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί είδαμε. Θα το δούμε. Ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των Ψεμάτων ότι η προθεσμία για την υποβολή του πόθεν έσχες μου είναι η 1η Ιουλίου. Είναι προσωπική μου επιλογή να παρουσιάσω στους πολίτες τα πλήρη περιουσιακά μου στοιχεία πριν από τις ευρωεκλογές. Ας περιμένει λίγες ώρες ως την ομιλία της Θεσσαλονίκης. Η βραδιά θα έχει εκπλήξεις και για τον ίδιο. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την οποία γνωστοποιούσε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα δώσει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες του. Ο Πρωθυπουργός που έχει 42 ακίνητα με το μισθό του βουλευτή, ζητάει το πόθεν έσχες μου. Την ομιλία μου στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζω όλη μου την περιουσιακή κατάσταση. Όλα θα είναι στην διάθεσή σας. Επειδή όλα είναι δουλεμένα, όλα είναι φορολογημένα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί που έζησα και εκεί, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, δεν μπορείς να είσαι αδιευκρίνιστος και να κυκλοφορείς ελεύθερα. Διάφανος μπροστά σας. Το δικό μου πόθεν έσχες έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά 20 χρόνια τώρα. Είναι αναρτημένο, είναι δημόσιο, είναι γνωστό. Αλλά στην κάθε περίπτωση έγινε και κάτι παραπάνω, το οποίο θέλω να το υπενθυμίσω. Η σύζυγός μου κυνηγήθηκε λυσαλέα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από τα μέσα με τα οποία είχε στενές σχέσεις και από τους τότε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Υπέστη φορολογικό έλεγχο γραμμή-γραμμή. Το πόθεν έσχες μου έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και έχει αρχιοθετηθεί χωρίς καμία παρατήρηση. Άρα τα δικά μου περιουσιακά στοιχεία είναι στη διάθεση οποιοδήποτε πολιτεύομαι 20 χρόνια. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η κόντρα κατά Τέμπη, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε αναπάντητο το ερώτημα Κασελάκη που τέθηκε μέσω Facebook. Έδωσε ή όχι ο ίδιος προσωπικά εντολή για μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών? Έδωσε ή όχι ο ίδιος προσωπικά εντολή να γίνει μυστική σύσκεψη, στην οποία ελήφθη η απόφαση για τον μπάζωμα χωρίς την παρουσία του αρμόδιου εισαγγελέα? Έγινε κάποια σύσκεψη παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί. Μα είμαστε σοβαροί. Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά. Και λυπάμαι αυτό το πω. Είναι και ντροπή που αναπαράγεται και διαρκώς αυτή η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Ό,τι απόφαση πάρθηκε εκείνη τη στιγμή ήταν αμιγώς επιχειρησιακή. Και λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι πραγματικά. Δείχνει απελπισία.